50 χρόνια σκληρή δουλειά δεν ήταν αρκετά για να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Με 600 ευρώ τον μήνα, ο 77χρονο συνταξιούχο κ. Πύρο προσπαθεί να καλύψει τι βασικέ του ανάγκε, ενώ τα έξοδα και οι απαιτήσει τη καθημερινότητα ξεπερνούν κατά πολύ αυτό το ποσό. Όσο για τα θέματα υγεία, η κατάσταση είναι δραματική για πολλού συνταξιούχου, με την αύξηση των τιμών στα φάρμακα και την αναμονή για χειρουργία να του οδηγεί στα ιδιωτικά με του ίδιου να έρχονται αντιμέτωποι με τεράστια βάρη και αβεβαιότητα. Πόσα παίρνω μαζί με το επικουρικό 600 ευρώ. Τοποθετήστε τα εσείς όπου θέλετε. Εγώ δούλευα πόσα χρόνια. Κοντά 50 χρόνια δούλευα στην οικοδομή, οικοδόμος ήμουν. Και παίρνω σύνταξη τώρα πόσα χρόνια, ίσα ίσα για να ζω. Δύο βομάδες πήγε ένα συνάδελφος και έκανε και στα δύο μάτια καταράκτη 2.000. Ένας άλλος έκανε στη χολή ε, 2.000. Για πείτε μου πώς θα μπορέσει να ζήσει. Και εγώ παίρνω παράδειγμα και τον εαυτό μου. Ότι η δεύτερη εβδομάδα που έρθει τρίτη δεν υπάρχει τίποτα. Τα στοιχεία καταγράφουν με σαφήνεια τη δύσκολη αυτή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αυξήσει στι συντάξει έχουν δημιουργήσει νέο χάσμα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η μέση σύνταξη γύρατο για τι νέε απονομέ του ΕΦΚΑ διαμορφώνεται στα 858 ευρώ, ενώ για τι νέε απονομέ του Δημοσίου ανέρχεται στα 1247 ευρώ. Οι συντάξει στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται 30% χαμηλότερα από αυτέ του Δημοσίου, δημιουργώντα τεράστιε ανισότητε και Δίνοντα του περισσότερου συνταξιούχου με ελάχιστα χρήματα για να καλύψουν τι ανάγκε του, πόσο μάλλον να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση κλέβει από του συνταξιούχου 4,2 δισεκατομμύρια αναέτο μόνο από την περικοπή των δώρων μα. Μα κρατάνε παράνομα επίση τα αναδρομικά, τα οποία είναι αρκετά χρήματα παράνομα, πραγματικά το λέω, αν και υπάρχουν αποφάσει ότι πρέπει να δοθούν συνολικά σε όλου του συνταξιούχου. Έχετε παιδιά, έχετε εγγονάκια. Αν, έχουμε και σκεφτόμαστε και αυτά, ειδικά όσον τα παιδιά τους δεν έχουν δουλειά να κάνουν, πρέπει από τη σύνταξη να ζήσουν για αυτά. Πώς γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Οι συνταξιούχοι του Ηρακλείου, ωστόσο, δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την κατάσταση χωρί μάχη. Με δυναμικέ διαμαρτυρίε και αποφασισμένοι να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται, δηλώνουν έτοιμοι για κάθε αγώνα. Για αυτού, η αξιοπρέπεια στη ζωή και το δικαίωμα σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι αδιαπραγμάτευτα και σκοπεύουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι να ακουστούν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί παγκρίτια συνάντηση στο Ηράκλειο την Τρίτη για να συντονίσουν τι κινήσει του.